Ομολογήθηκαν οι διαδικασίες συνοικής δικτύωσης της Ανατολικής Χαλκιδικής με εινοτόπους του γεωγραφικού άξονα Αρκασόν-Μπορντό-Λιμπούρν. Μιας μητροπολιτικής αμπελουργικής περιοχής δηλαδή, που συγκεντρώνει σχεδόν 1,25 εκατομμύρια κατοίκους στη διάρκεια επιχειρηματικής επίσκεψης που πραγματοποίησαν ο Δήμος Αριστοτέλη και το Επιμελητηρίο Χαλκιδικής στον Μπορντό της Γαλλίας. Ο Δήμαρχος Αριστοτέλης, Τέλιος Βαλιάνος, παρουσίασε σε τουριστικά γραφεία του Μπορντό τους συνοικούς σταθμούς της περιοχής του στην Αρναία, τη Μεγάλη Παναγία, το Γομάτι και την Ιερισσό. Ο κύριος Βαλιάνος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη μοναδικότητα της αθωνικής συνοικής κληρονομιάς, ενώ η εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, Κορίνα Ζολά, εστίασε στον τρόπο με τον οποίο η επαγγελματική κοινότητα του νομού στηρίζει την καινοτομία και την εξωστρέφεια. Στην ίδια παρουσίαση, εκτός του ίνου, προωθήθηκε και το τσίπουρο, ενώ αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων οι τσιπουγιορτές του φθινοπόρου στα τοπικά τσιπουροκάζανα. Ως προϊόν pop αρνέας έγινε λόγος για τη μουντοβίνα, που αποτελεί απόσταγμα από κυρίθρα που παράγεται κάθε χρόνο από ντόπιους μελισσοκόμους στις αρχές του καλοκαιριού. Οι Γάλλοι τουριστικοί πράκτορες αναμένεται να επισκεφτούν το Δήμο Αριστοτέλη τον ερχόμενο Οκτώβριο, προκειμένου να δουν και να ζήσουν από κοντά όσα άκουσαν στην παρουσίαση. Τολμούμε να αναμετρούμε τη μοναδικότητα των εικόνων του Άθωνα και του Δήμου Αριστοτέλη με τις εικόνες καθιερωμένων εινικών τόπων ανά τον κόσμο, επικεντρώνοντας την προθετική μας καμπάνια στα αυθεντικά χαρακτηριστικά των ντόπιων απελουργών. Πέραν της ποιοτικής συνοικής μας παραγωγής, ο μύθος των αγιοριτών να συλλέγουν καρπούς και να ενοποιούν από τον 11ο αιώνα συμπληρώνει τα σκηνικά που διαδραματίζονται στα φθινοπορεινά γλέντια των τσιπουροπαραγωγών αλλά και στα καζάνια παραγωγής μουντοβίνας από τους μελισσοκόμους του ορεινού όγκου. Όλες αυτές οι συνήθειες τις μετατρέπουμε σε τουριστικό προϊόν, δηλώνει χαρακτηριστικά ο κύριος Βαλιάνος. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, Γιάννης Κουφίδης, προσθέτει πως η δικτύωση με τη γαλλική πρωτεύουσα της Συνοποιίας αποτελεί για τον Δήμο Αριστοτέλη και το Επιμελητήριο μια πρόκληση που αναβαθμίζει και τοποθετεί την περιοχή στο παγκόσμιο χάρτη του εινοτουρισμού.